Την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας εκδήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς Δημήτρης Σαββόπουλος στη συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα με αφορμή την απόφαση του Υπουργού Παιδείας για την μετονομασία του Τμήματος Αρχιτεκτονικής σε Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και μετακίνησή του στην Κοζάνη. Για ένα έργο που σήμερα ήρθε ο ανάδοχος και με τους τελικούς λογαριασμούς οφείλουμε άλλα 300.000 ευρώ. Έχουν δαπανηθεί, οφείλουμε ως συνέχεια της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης. Δεν έχει κλείσει δηλαδή ο λογαριασμός, ο σχεδιασμός, οι προσπάθειες που γίνανε των προηγούμενων αυτοδιοικητικών, το ΦΕΚ, ένα έργο το οποίο πλήρωσε το ελληνικό δημόσιο περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ και με μια απόφαση του κ. Αρβανιτόπουλου, ο οποίος ως Υπουργός Παιδείας από το πρώτο ραντεβού που είχαμε κάνει, από τις πρώτες του παρατηρήσεις επί του σχεδίου που είχε βγάλει για διαβούλευση μέχρι το τελικό σχέδιο, άλλαξε πραγματικά ο σχεδιασμός, το σχέδιο Αθηνά 15 φορές. Χωρίς κανένα κριτήριο. Ένα προεδρικό διάταγμα το οποίο το έχουν υπογράψει ο κύριος Αρβανιτόπουλος ως αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Ταϊκούρας που είναι υπουργός οικονομικών και αν δεν κάνω λάθος ένας ακόμα υπουργός μαζί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο υπουργός οικονομικών όταν το υπέγραφε το συγκεκριμένο προεδρικό διάταγμα θα έπρεπε να λάβει υπόψη ότι οι κτηριακές υποδομές στην Καστοριά υπάρχουν και μεταφέρει ένα τμήμα της αρχιτεκτονικής σε μία πόλη, την Κοζάνη, στην οποία δεν υπάρχει καμία στοιχειώδη κτηριακή υποδομή. Αυτό που είπαν όλοι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή θα μεταφερθεί σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα σε μια πόλη που δεν έχει κτηριακές υποδομές. Θα χρειαστεί η πολιτεία να ξοδέψει κάποια άλλα λεφτά. Λέει ότι το χρονοδιάγραμμα δεν ξέρω αν τελικά λειτουργήσει από το 2015 ή το 2018. Πραγματικά αισθάνομαι έτσι πολύ στεναχωρημένος, δυσαρεστημένος. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να συνεχίσουμε να ανήκουμε σε αυτόν τον χώρο. Είναι κάτι που θα αποφασίσουμε με κάποιους συνεργάτες από τον επόμενο μήνα. Πάντως, όσον αφορά δηλαδή από πλευράς κυβέρνησης, ήταν δύο αποφάσεις κέρυες, οι οποίες πραγματικά πλήττουν την τοπική οικονομία και γενικώς ας πούμε την πόλη και την περιφερειακή ενότητα Καστοριάς και πιστεύω ήταν άδικη πέρα και πέρα. Ο κύριος Σαββόπουλος είπε πως δεν σκοπεύει να παραιτηθεί από το αξίωμα του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς και πως θα συνεχίσει να αγωνίζεται. Από τη θέση δεν έχει νόημα να παραιτηθούμε γιατί το έχω δηλώσει και πριν ας πούμε όταν είχα κάνει τις δηλώσεις περί ανεπιθυμήτων και θέλω να τονίσω ειλικρινά ότι Κολοτούμπας δεν υπήρξε ποτέ. Ότι πρέπει στοιχειοδός ο θεσμός να συνεργάσει με κάποια υπουργεία, γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα. Δηλαδή, την άλλη εβδομάδα θα πάμε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Έχουμε να κάνουμε με το φράγμα των ιστορίων τη συνέχεια του μελέτη του αρδευτικού. Και δεν είναι λογικό, δηλαδή, δεν πιστεύω να εξυπηρετήσει τίποτα την τοπική κοινωνία. Η κοινωνία μας εξέλιξε μέχρι 31 Αυγούστου του 2014. Και από εκεί πέρα, αν θα αποφασίσουμε να συνεχίσουμε ή όχι, αυτό είναι κάτι που θα το αποφασίσουμε εμείς. Αλλά αν θα κριθούμε στην κρίση του λαού, είναι κάτι που ο λαός θα έχει το δικαίωμα να μας ψηφίσει ή να μην μας ψηφίσει. Δηλαδή, το να παραιτηθείς από τη θέση πιστεύω ότι είναι φυγή. Οφείλουμε να συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Θέλω να πιστέψω ότι ο κόσμος πραγματικά από πλευράς μας έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες με κόπο ψυχής. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι δεν εισακουγόμαστε από κάτω από την κεντρική κυβέρνηση. Και δεν αυτό σημαίνει ότι είμαστε άμυροι των ευθυνών. Ο καθένας έχει το μερίδιο της ευθύνης του. Αλλά όταν η Καστοριά αυτή τη στιγμή έχει τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας, και προσέξτε, γίνεται επικυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Γιατί κακά τα ψέματα, η κυβέρνηση είναι η Νέα Δημοκρατία. Μπορεί να είναι αυτό που λέμε συγκυβέρνηση. Την τελική ευθύνη δηλαδή για το προεδρικό διάστημα δεν έχει ο Αρβανιτόπουλος. Δεν μπορώ να καταλογίσω εγώ ευθύνες, δηλαδή το αν πίεσε ο Κουκουλόπουλος από Κοζάνη ή ξέρω εγώ ο Παπαδόπουλος της Κοζάνης. Την υπογραφή την τελική, ένας από τους τελικούς υπογράφων και αυτός που έφερε το σχέδιο είναι ο κύριος Αρβανιτόπουλος, ο οποίος ανήκει στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Μας είδε κατηδίαν, μεταφέρει ένα τμήμα χωρίς καμία αιτιολογία, το αλλάζει όνομα και το πάει στην Κοζάνη, που δεν υπάρχουν κτηριακές υποδομές. Και ας έρθει να μας απαντήσει και ο κύριος Ταϊκούρας που το υπέγραψε, δηλαδή που είναι αρμόδιος υπουργός οικονομικών, που λέει ότι δεν υπάρχουν λεφτά, πού θα στεγαστεί αυτό το συγκεκριμένο κτίριο. Ο Αντιπεριφερειάρχης αναφέρθηκε παράλληλα στη χθεσινή συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ, εκφράζοντας τους φόβους του ότι δεν θα ισχύσει η απόφαση για παραμονή της 15ης Ταξιαρχίας στην Καστοριά.